Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν πήρα το λόγο επειδή θα είχα αμέσως μετά το λόγο για τις διαδικασίες. Ξέρετε, το έχουμε πει κατ' επανάληψη, το έχουμε ξανακούσει κιόλας, κύριε Πρόεδρε, ότι θα ληφθεί υπόψη και θα τηρηθούν στα επόμενα νομοσχέδια οι διαδικασίες. Δεν είναι καινούριο. Γι' αυτό εξάλλου πήραμε και συγκεκριμένη θέση και στην διάσκεψη των Προέδρων, γιατί θεωρούμε ότι τύπης πολλές φορές, ακόμα και αν τηρείται ο κανονισμός, τηρείται τύπης και όχι ουσία, γιατί οι ώρες το ότι μας ενημερωνόμαστε για την κατάθεση νομοσχεδίων 11, 12 παρά 1 το βράδυ για να τηρηθούν υποτίθεται οι προθεσμίες, δεν εξυπηρετούν βέβαια ούτε τη δυνατότητα να μελετήσουμε, να επεξεργαστούμε το νομοσχέδιο, να μην συζητήσουμε βέβαια και για τις υπηρεσίες της Βουλής και τους υπαλλήλους, τι σημαίνουν αυτές οι ώρες που κατατίθενται τα νομοσχέδια και πρέπει να είναι επιποδός. Θεωρούμε βέβαια ότι καμιά φορά και το να τηρείται τυπικά ο κανονισμός, αλλά να συνεδριάζει η Βουλή 4 και 5 το πρωί, ούτε αυτό είναι στην κατ' ουσίαν τήρηση του κανονισμού, γιατί ούτε αυτό ευνοεί την νυφάλια μελέτη και συζήτηση επί του νομοσχεδίου, ούτε βέβαια και την παρακολούθησή τους από αυτούς που πρέπει να παρακολουθούν τη συνεδριάση της Βουλής, το λαό, αυτοί που πραγματικά 4 και 5 ώρα το πρωί δεν θα μπορούσαν σε καμιά περίπτωση να παρακολουθούν ή να έχουν λόγο. Και βέβαια δεν εξηγείται ποτέ και στην Επιτροπή και στη διάσκεψη των Προέδρων ποιος είναι αυτός ο σπουδαίος. Αναφερθήκατε κύριε Πρόεδρε ότι για σπουδαίο λόγο μπορούν να συντιμηθούν οι προθεσμίες. Δεν είπατε ποιος είναι αυτός ο σπουδαίος λόγος τελικά που οδηγεί στη σύντιμηση των προθεσμιών και στην επιλογή συγκεκριμένου προγραμματισμού. Δεν θα επεκταθώ παραπάνω, γιατί πραγματικά ιδιαίτερα και στην προηγούμενη θητεία της Βουλής νομίζω ότι το έχουμε βάλει κατ' επανάληψη το ζήτημα αυτό. Τώρα, για μας, ακόμα και η επιλογή της χρονικής συγκυρίας και της σπουδής που δείχνει η κυβέρνηση να φέρει σε αυτούς τους συντετιμημένους χρόνους τη συζήτηση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, για μας δεν είναι καθόλου τυχαία. Η συγκυρία που επιλέχθηκε από την κυβέρνηση να εισαχθεί το νομοσχέδιο για την αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση του κανονισμού 2021 κάθετος 784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, για μας δεν είναι τυχαία, γιατί θεωρούμε ότι προστίθεται στο μακρύ κατάλογο των νομοθετημάτων που ήδη υπάρχουν με αντίστοιχο περιεχόμενο, ένα ακόμα νομοσχέδιο που έρχεται να ενισχύσει την καταστολή, το φακέλωμα και την ελευθερία της έκφρασης κατ' εφαρμογή της αντιδραστικής ευρωενωσιακής νομοθεσίας. Και λέμε ότι δεν είναι τυχαία η συγκυρία, γιατί αξιοποιείται για μια ακόμα φορά η πολλαπλά χρήσιμη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα αστικά κράτη έννοια λάστιχο της τρομοκρατίας, για να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα του ελληνικού κράτους στην προσπάθεια που κάνει να στοχοποιηθεί και να φημωθεί κάθε φωνή που δεν συμβιβάζεται με τη φρίκη του πολέμου, με το αιματοκύλισμα του παλαιστινιακού λαού από το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αποτελεί έναν ακόμα κρίκο στην προσπάθεια να επιβληθεί κυριολεκτικά σιγή νεκροταφείου, βέβαια ανεπιτυχώς κατά τη γνώμη μας, μπροστά στην όλο και βαθύτερη εμπλοκή της Ελλάδας στη στήριξη των αιματηρών σχεδίων των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή, μια εμπλοκή που για τα κέρδη των λίγων καθιστά τον ελληνικό λαό στόχο αντιπίνων, όπως γίνεται με τη διάθεση των αεροδρομίων των λιμανιών της χώρας, με την αποστολή της φρεγάτας Ψαρά στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, με την πολύμορφη συνεργασία και διευκολύνση στο κατοχικό κράτος του Ισραήλ και τους υπερελιστές συμμάχους τους. Αυτά είναι, κύριοι της κυβέρνησης, που εμπλέκουν το λαό μας σε μεγάλους κινδύνους και όχι η μαζική λαϊκή δράση ενάντια στο πολεμικό σφαγείο, πόσο μάλλον οι συμβολικές ενέργειες που προωθούν τη φιλία και την αλληλεγγύη ανάμεσα στον ελληνικό και στον παλαιστινιακό λαό,
όπως αυτή του νεαρού Παλαιστινίου που προέβη στο έγκλημα ακαθουσιώσεως για σας, να υψώσει την Παλαιστινιακή μαζί με την ελληνική σημαία στη διάρκεια της μεγαλειώδους λαϊκής κινητοποίησης της Κυριακής. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι η δίωξη σε βάρος του Παλαιστίνιου διαδηλωτή έγινε με τη χρήση των χαφιέδικων μηχανισμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ταυτοποίησή του, υπό την πίεση μάλιστα αυτού του σκοταδιστικού ακροδεξιού εσμού της παραγωγής fake news, μερικά από τα οποία μάλιστα αράδιασε για να φτιάξει και το ανάλογο κλίμα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος κύριος Πλεύρης στα κανάλια την προηγούμενη μέρα. Γι' αυτό και φτάσατε για μια τέτοια πράξη υψηλού συμβολισμού και αλληλεγγύης να ενεργοποιήσετε το άρθρο 141 του ποινικού κώδικα, την κατηγορία δηλαδή πως ο νεαρός Παλαιστίνιος εκθέτει το ελληνικό κράτος σε κίνδυνο αντιπίνων και διαταράσσει τις φιλικές σχέσεις του ελληνικού κράτους με ξένο κράτος, αποκαλύπτοντας τις αγωνίες σας. Αλλά και ανοίγοντας βέβαια πολύ επικίνδυνους δρόμους για το λαό και το κίνημά του. Πολύ περισσότερο, όταν κεντρικό αίτημα των λαϊκών κινητοποιήσεων είναι η δημιουργία ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους, για το οποίο υπάρχει ομόφωνη απόφαση της Βουλής από το 2015, κύριε της κυβέρνησης και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και κυρίες που την αφήσατε στα συρτάρια 4 χρόνια και οι λοιποί που ποιείτε την νήσαν. Γιατί απέναντι σε αυτούς τους επικίνδυνους υπεραλιστικούς σχεδιασμούς, ενοχλεί πραγματικά το τεράστιο κύμα αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό, που δεν περιορίζεται μόνο στα σύνορα της χώρας μας, ενοχλεί και η απέτηση να σταματήσει η εμπλοκή της Ελλάδας στον Μπακελιό. Ενοχλεί ότι παρά τα fake news και την άθλια προπαγάνδα από την κυβέρνηση, άλλα κόμματα, από μέσα μαζικής ενημέρωσης και πρεσβείες, διατρανώνεται από εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους σε όλη τη χώρα ότι η ιστορία έχει μια σωστή πλευρά με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά. Ανησυχούν λοιπόν τα αστικά επιτελεία ότι αυτό το κύμα αλληλεγγύης και καταδίκης της εμπλοκής της χώρας μας θα καταδικάσει συνολικά την πολιτική και το σύστημα που γεννά πολέμους, φτώχεια και εξαθλίωση. Γι' αυτό και καθόλου τυχαία η έκθεση συνεπειών ρύθμισης του νομοσχεδίου αναφέρει ότι στόχος του νομοσχεδίου είναι η πρόληψη διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο προκειμένου να μην ριζοσπαστικοποιηθεί το κοινό. Για άλλη μια φορά λοιπόν αξιοποιείται ένα όχημα που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εξελίξει ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια με μεγάλη πολιτική ρυθμιστική ισχύ, το γνωστό όχημα της τρομοκρατίας. Με αυτό τα τελευταία χρόνια έχουν διανυθεί, ξέρετε, πολλά χιλιόμετρα σε αντιδραστική πάδα κατεύθυνση στην αστική νομοθεσία, τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη. Η τρομοκρατία, για την οποία δεν υπάρχει ένας και ενιαία αποδεκτός ορισμός, είναι μια αληθινή ομπρέλα υπό την οποία κατά τη Europol σήμερα ταξινομείται δράση τζιχαντιστική, εθνικιστική, αυτονομιστική, αριστερή, κομμουνιστική και αναρχική, δεξιά, ακροδεξιά, ακόμα και μονοθεματική δράση, για παράδειγμα, για τα δικαιώματα των ζώων. Αυτό είναι το απαράδεκτο τσουβάλιασμα της οργανωμένης λαϊκής πάλης, της κομμουνιστικής ιδεολογίας και δράσης με τον εθνικισμό, τους φασίστες ή τους τζιχαντιστές. Στο όνομα αυτής της πρόληψης της τρομοκρατίας, μια έννοια που σκοπίμως βέβαια γίνεται λάστιχο, και γι' αυτό άκουσα και την παρατήρηση που έκανε η προηγούμενη κυρία Αποστολάκη, όμως σκοπίμως δεν περιγράφεται η έννοια της τρομοκρατίας ούτε στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, ούτε και σε πολλά προηγούμενα που εισήχθησαν και στο κώδικα ποινικής δικονομίας αντίστοιχες διατάξεις, γιατί ακριβώς επιλέγεται και με βάση τα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τσουβαλιάζονται μέσα στην έννοια της τρομοκρατίας διάφορες δράσεις που θεωρούνται επικίνδυνες για το σύστημα. Και γι' αυτό και για να εντοπίζετε, στο όνομα λοιπόν της πρόληψης της τρομοκρατίας, για να εντοπίζετε και να αντιμετωπίζετε αυτό που βαφτίζεται τρομοκρατική δράση πριν καν εκδηλωθεί, διαμορφώθηκε και στα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η έννοια της ριζοσπαστικοποίησης,
ώστε τα κράτη να παίρνουν πολύ νωρίς προληπτικά μέτρα. Μια έννοια βέβαια που τα κόμματά σας κατ' επανάληψη και στα αντίστοιχα ψηφίσματα και κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την έχετε ψηφίσει και αυτά τα οποία περιγράφουν. Έχουμε εξάλλου πολλές φορές και σε προηγούμενα νομοθετήματα περιγράψει το τι αναφέρει στα επίσημα κείμενά της η Ευρωπαϊκή Ένωση, με χαρακτηριστικότερο να περιγράφεται ως ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους που οδηγούν στη ριζοσπαστικοποίηση και θα πρέπει γι' αυτό να παταχθούν και να αντιμετωπιστούν οι λαϊκές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας. Αντίστοιχα, σε έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαβάζουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση: «Η κύρια απειλή σήμερα προέρχεται από την τρομοκρατία, παράγοντες που υποκινούν τη βία ριζοσπαστικοποίηση. Για κάθε βία ριζοσπαστικοποίηση, εθνικιστική, αναρχική, αυτονομιστική, ακροαριστερή ή ακροδεξιά». Όλα αυτά σε ένα τσουβάλι. Στο όνομα λοιπόν της καταπολέμησης της ριζοσπαστικοποίησης νομιμοποιούνται στην δημοκρατική σας Ευρωπαϊκή Ένωση μέτρα παρακολούθησης, σάρωσης του διαδικτύου, προώθησης με κάθε τρόπο της κυρίαρχης ιδεολογίας και προπαγάνδας. Έχει στρωθεί το έδαφος ακόμα και σε αλλεπάλληλες κρατικές διώξεις κομμουνιστικών κομμάτων, της πολιτικής δράσης των κομμουνιστών και της κομμουνιστικής ιδεολογίας στο 1/3 των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η απαράδεκτη, ανιστόρητη και με σκοπιμότητα δομημένη γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που από τη μια ποινικοποιεί την πάλη των εργαζομένων και των λαών για την καλυτέρευση της ζωής τους και από την άλλη την τσουβαλιάζει με κάθε τι το αντιδραστικό και εχθρικό προς τα συμφέροντα της εχθρικής τάξης και του λαού, εξειδικεύεται ακόμα περισσότερο στην έκθεση της Europol για το 2020, όπου αναφέρει: «Αριστερές τρομοκρατικές οργανώσεις προσπαθούν με βία μέσα να ξεκινήσουν την επανάσταση ενάντια στο πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικο-κοινωνικό σύστημα με στόχο την εισαγωγή του σοσιαλισμού και τελικά την εγκαθίδρυση μιας κομμουνιστικής αταξικής κοινωνίας. Η ιδεολογία της συχνά είναι η μαρξιστική-λενινιστική». Ιδού ποια είναι η αγωνία σας, και αυτή βέβαια ομολογούμε ότι είναι κοινή σας αγωνία και δεν το κρύβετε. Φυσικά, την ίδια στιγμή, με ιδιαίτερη ένταση και ταχύτητα, προχωράει η προληπτική παρέμβαση των κρατικών αρχών και των εταιριών στο του διαδικτύου, επί του περιεχομένου που διακινείται στο διαδίκτυο, με την αιτιολογία όχι μόνο του εντοπισμού τρομοκρατικού περιεχομένου, αλλά αντίστοιχα αξιοποιείται και η αντιμετώπιση της με την αιτιολογία της αντιμετώπισης της διασποράς ψευδών ειδήσεων. Η προκλητική παρέμβαση επί του περιεχομένου των αναρτήσεων στην πραγματικότητα σημαίνει πιο εκτεταμένο μαζικό προληπτικό σκανάρισμα της πληροφορίας στο διαδίκτυο κάθε είδους, σε λόγο, εικόνα και βίντεο. Εξάλλου, είναι γνωστό ότι όλο το προηγούμενο διάστημα, τόσο με αφορμή την πανδημία όσο και για τον πόλεμο στην Ουκρανία, έχει δοθεί πολύ μεγάλη έμφαση στην εποπτεία και τον περιορισμό του διαδικτυακού περιεχομένου. Με την επίκληση της παραπληροφόρησης, θεωρείται ως υποχρέωση των αστικών κρατών η παρέμβαση με διάφορες πρωτοβουλίες στη ροή πληροφοριών στο διαδίκτυο. Στην άμεση στόχευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σταθερά βρίσκεται στο πλαίσιο του αυτοματοποιημένου ελέγχου η διαμόρφωση πιο αναβαθμισμένων τεχνικών και μεθόδων εντοπισμού και αποκλεισμού περιεχομένου. Σε αυτό το πλαίσιο, εξάλλου, έχουν δρομολογηθεί ευρύτατες παρεμβάσεις από τα αστικά κράτη, τα μονοπόλια του διαδικτύου και όχι μόνο, σε ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο, ώστε να λαμβάνονται μέτρα εποπτείας, κατηγοριοποίησης, χαρακτηρισμού και τελικά περιορισμού περιεχομένου, μεταξύ άλλων, για τον έλεγχο των διαφημίσεων, ειδικά όταν αυτές είναι πολιτικές. Εξάλλου, έγινε γνωστό λίγες μέρες μόλις πριν, ότι με μια τέτοια άθλια αιτιολογία κόπηκε από το Facebook χορηγούμενη διαφήμιση συναυλιών που διοργανώνει ένας φορέας πολιτισμού στην Ηλιούπολη, με περιεχόμενο της συναυλίας για την Παλαιστίνη και για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Αυτό δεν ξέρουμε αν είναι τυχαία κιόλας.
Αποκλείστηκε από το Facebook, αναφέροντας ότι η διαφήμιση θα μπορούσε να επηρεάσει την κοινή γνώμη, τις επιλογές των ψηφοφόρων και τα αποτελέσματα μιας εκλογικής διαδικασίας ή μια νομοθετική απόφαση. Αυτή είναι λοιπόν η δημοκρατία σας και τέτοιου είδους αιτιολογίες αξιοποιούνται ανάλογα για αυτές τις νομοθετικές πρωτοβουλίες. Με αντίστοιχο τρόπο υπάρχουν κατά το παρελθόν, θα αναφερθώ και στην Ολομέλεια πιο αναλυτικά, αποκλεισμός τραγουδιών με ταξικό περιεχόμενο κλπ. Δεν είναι βέβαια να απορρεί κανείς για αυτού του είδους την αιτιολογία, αφού με αυτά τα μέτρα της δημοκρατίας χαρακτηρίζεται τρομοκράτης ένας λαός που παλεύει για την ελευθερία του, ενώ είναι δημοκρατία και δικαίωμα αυτοάμυνας κατ' εσάς, ο σφαγιασμός χιλιάδων αμάχων, μεταξύ των οποίων πάνω από 4.000 παιδιών, οι βομβαρδισμοί νοσοκομείων, αποκλεισμοί ασθενοφόρων, οι βομβαρδισμοί προσφυγικών κατακλυσμών, η ισοπαίδηση σχολείων και πανεπιστημίων, ακόμα και του ΟΗΕ, η απαγόρευση ανθρωπιστικής βοήθειας, οι απειλές για πυρηνικό χτύπημα. Αυτά βέβαια από την Δημοκρατική της Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εντάσσονται στους τρομοκρατικούς κινδύνους, για τους οποίους νομοθετείται προληπτικά. Θεωρείται όμως τρομοκρατικός κίνδυνος η πάλη ενός λαού για να αποκτήσει ελεύθερο και ανεξάρτητο κράτος. Αυτή είναι η υποκρισία σας σε όλο το μεγαλείο. Αυτό το ίδιο αντιδραστικό πλαίσιο συμπληρώνεται από τους περιορισμούς που τίθενται στην ελευθερία της έκφρασης στη βάση της επίκλησης της ρητορικής του μίσους. Και στη βάση αυτή, καθόλου τυχαίες δεν ήταν οι πρόσφατες απαράδεκτες δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας και του Ισραηλιτικού Συμβουλίου που κατηγόρησαν την ΟΛΜΕ για αντισημιτισμό γιατί τάχθηκαν στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού. Εξάλλου, αυτή η επίκληση της ρητορικής του μίσους επιτρέπει όχι μόνο την επέμβαση στο περιεχόμενο των ανακοινώσεων, δημοσιευμάτων, αναρτήσεων, αλλά και στους ίδιους τους παρόχους ιδιοκτήτες των μέσων, ακόμα και χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή τους. Υπάρχει πολύ μακρά ένας μακρύς κατάλογος αποφάσεων του ΕΔΑ με αντίστοιχο περιεχόμενο. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σήμερα έρχεται να ενσωματωθεί και με το παρόν νομοσχέδιο, συστηματοποιεί και ενισχύει την αποτελεσματικότητα των αστικών κρατών στην παρέμβασή τους στο περιεχόμενο που διακινείται μέσω του διαδικτύου, ώστε με ταχύτητα, μόλις προθεσμία μίας μόλις ώρας δίνεται στον πάροχο, να μπορεί να αφαιρείται από το διαδίκτυο περιεχόμενο που κατά την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κυβερνήσεις θεωρείται ότι υποστηρίζει την τρομοκρατία, επεκτείνοντας μάλιστα τις αρμοδιότητες των κρατών μελών για την παρακολούθηση της επιβολής ποινών και κυρώσεων. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα έχουν έτσι την εξουσία να εκδίδουν εντολές στους παρόχους υπηρεσιών με σκοπό αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου ή την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτό σε όλα τα κράτη-μέλη. Στην πραγματικότητα δηλαδή και με αυτό το μέσον επιβάλλεται μια γενικευμένη λογοκρισία στο διαδίκτυο. Αυτό λοιπόν τον κανονισμό έρχεστε σήμερα να ενσωματώστηκε με ιδιαίτερα μάλιστα σπουδή, αποδεικνύοντας και ποιες είναι οι πραγματικές σας στοχεύσεις, μη αφήνοντας καμιά αμφιβολία. Όπως βέβαια δεν αφήνεται και ιδιαίτερη αμφιβολία για τις υπηρεσίες που επιλέγετε να εμπλακούν ως σημεία επαφής σε αυτή τη διαδικασία, όπως είναι η ΔΑΕΔ και η ΕΕΠ. Αυτά, λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν και επί της αρχής προφανώς θα καταψηφίσουμε το νομοσχέδιο και αναλυτικότερα θα τοποθετηθούμε στις επόμενες συνεδριάσεις. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.